Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Business Planet. Βρισκόμαστε στο Πουατιέ, στη Γαλλία, και αυτή την εβδομάδα εξετάζουμε το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα. Για τους καταναλωτές αποτελεί τρόπο αναγνώρισης των περίπου 17.000 προϊόντων που προκαλούν μειωμένες βλάβες στο περιβάλλον. Για τους επιχειρηματίες, εκτός από μια πράξη οικολογικής συνείδησης, αποτελεί ένα καλό μέσο για να απογειώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή η μεσαίου μεγέθους εταιρεία είναι πρωτοπόρο στο θέμα των οικολογικών σημάτων στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη που εξασφάλισε την πιστοποίηση για σαμπουάν και αφρόλουτρα. Η επιτυχία της ωστόσο οφείλεται στις πωλήσεις οικολογικών καθαριστικών για τα πιάτα και απορρυπαντικών πλυντηρίων σε υγρή μορφή. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να εισέλθει στην αγορά του λιανικού εμπορίου και εξασφάλισε ηγετική θέση στη Γαλλία. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, φτάνοντας τελικά τα 26 εκατομμύρια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν υπήρχαν πολλά πιστοποιημένα προϊόντα. Υπήρχαν πολλά που αυτοπροσδιορίζονταν ως οικολογικά. Τα πρώτα προϊόντα που πιστοποιήθηκαν διεθνώς στην αγορά ήταν τα δικά μας. Και αυτό έγινε χάρη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα. Για να διατηρήσει την οικολογική σήμανση, η εταιρεία Lambert ελέγχεται τακτικά. Παράλληλα, επενδύει μεγάλα ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη. Διαθέτουμε 7 ερευνητές στα καινοτόμα σκευάσματα. Κάθε χρόνο επενδύουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε οικολογική πιστοποίηση? Ποια είναι τα κριτήρια? Θέτουμε αυτό το ερώτημα σε μια εμπειρογνώμονα εδώ στο Παρίσι. Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι η μόνη επίσημη οικολογική πιστοποίηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδίδεται από ανεξάρτητους φορείς. Εγγυάται την οικολογική ποιότητα του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ενώ παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διασφαλίζει το επίπεδο απόδοσης του προϊόντος. Από τη μία πλευρά, αποτελεί εγγύηση ότι ο καταναλωτής θα αγοράσει ένα προϊόν που έχει την ίδια ποιότητα με ένα οποιοδήποτε τυποποιημένο προϊόν. Από την άλλη, διασφαλίζεται ότι δεν χρειάζεται διπλάσια ποσότητα προϊόντος για το ίδιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις. Υπάρχουν 50 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορούν να λάβουν οικολογικό σήμα, αλλά προσέξτε, τα κριτήρια μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, υπάρχει το χαρτί, τα χρώματα, τα υφάσματα, τα στρώματα. Τα κριτήρια απονομής των ευρωπαϊκών οικολογικών σημάτων είναι συγκεκριμένα για κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος. Για μένα το οικολογικό σήμα είναι κλειδί για την επιτυχία, γιατί σέβομαι το περιβάλλον. Όμως να θυμάστε, αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις είναι η ικανότητά σου να καινοτομείς.